Είναι ο Κώστας Νικολόπουλος και ο Πέτρος Γιωβάνογλου. Ο Κώστας Νικολόπουλος έχει τελειώσει την οδυνατική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Johannesburg, όπου έκανε και την ειδικότητά του ως γνωστοπροσωπικός χειρουργός. Ο κ. Γιωβάνογλου πήρε το πτυχίο του στο Πανεπιστήμιο του Summerwise και έκανε την ειδικότητά του ως πρόσθετο λόγο στο Πανεπιστήμιο του Tufts. Είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει κατακτήσει, θα έλεγα, τον οδοντιατρικό χώρο με εξαιρετικά επίσημα από πολλές δεκαετίες. Οπότε νομίζω ότι και να πω θα είναι πολύ λίγο. Ας τους απολαύσουμε. Τους οργανωτές και σας ευχαριστώ εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, για την παρουσία σας Κυριακή πρωί για να σας να μοιράσουμε μαζί σας τις εμπειρίες μας όσο αφορά τις χειρουργικές και προσθετικές αρχές για άμεση φόρτιση εμφυτεύματα με same day teeth, με τα λεγόμενα same day teeth. Το κόνσεπτ αυτό της άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος και άμεση φόρτιση με δόντια την ίδια μέρα βασίζεται στο κόνσεπτ ότι θα κάνουμε όσο πιο λίγα μοσχεύματα δυνατό. Και αυτό είναι το ίδιο με το κόνσεπτ του Professor Brandmark του «Lesser surgery to treat more implants». Δηλαδή να κάνουμε όσο πιο απλή χειρουργική και όσα πιο λίγα μοσχεύματα. Καλημέρα και από μένα. Αλλά ας δούμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Εδώ πέρα βλέπετε 5 εμφυτεύματα, όλα έχουν πολύ καλό επίπεδο οστών, εκτός από το μεσαίο εμφύτευμα, και αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί είναι μια κυρία η οποία είναι πλέον 92 χρονών. Υπάρχει τριγή εδώ πέρα, δεν μπορεί να καθαρίσει καλά. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι αυτά τα εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν πριν 22 χρόνια από τον κύριο Νικολόπουλο, μετά από εξαγωγές, φορτίστηκαν αμέσως με μια κοχλιούμενη επιφυλακτική εργασία, η οποία έχει παθητική ένταση πάνω στα εμφυτεύματα, και αυτό επιτεύχθηκε γιατί χρησιμοποίησαμε κάποιο κύλινδρο εδώ πέρα, που λέγεται Passive Abutment, και θα το εξηγήσουμε αργότερα τι είναι αυτό. Και σε αυτόν τον ασθενή δόθηκαν πολύ καλές οδηγίες σωματικής υγιεινής και μπήκε σε ένα πρόγραμμα επανεξέτασης. Μακάρι όλα τα περιστατικά μας, μετά από 20-22 χρόνια, να φαινόντουσαν και αυτά. Θα μπορούσαμε μόνο να πούμε ότι αυτή είναι μια ιατρική συνταγή και αυτά εδώ είναι τα συστατικά της συνταγής μας. Αν δούμε τώρα αυτά τα συστατικά, θα τα αναλύσουμε ένα-ένα και πρώτα θα μιλήσουμε για την άμεση φόρτιση. Πότε μπορούμε να την κάνουμε, μπορούμε πάντα, ποιοι είναι οι περιορισμοί. Θα σας μιλήσει ο Κώστας για αυτά. Λοιπόν, πρώτον, κάνουμε πειράματα ή όντως υπάρχει τεκμηρίωση στο πρωτόκολλο που έχουμε της άμεσης φόρτισης. Λόγω έλλειψη χρόνου θα μιλήσουμε για δύο λεπτά για τις επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει και τις μελέτες. Αν πάμε στην ευρωπαϊκή πλευρά του Ατλαντικού με τον αρχηγό τον Μάρκο Εσποζίτο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η άμεση φόρτιση είναι επιστημονικά δεκτή, όπως είναι αν πάμε στην αμερικανική πλευρά του Ατλαντικού, στο group στη Βοστόνη, υποστηρίζουν πάρα πολύ καλά το κόνσεπτ της άμεσης φόρτισης. Με την προϋπόθεση ότι συμπληρούμε κάποιες αυστηρές προϋποθέσεις, η πιο σημαντική είναι η αρχική σταθερότητα. Αρκεί να έχουμε καλή αρχική σταθερότητα, μπορούμε να φορτίζουμε τα εμφυτεύματά μας αμέσως. Και εδώ ρωτάω την ίδια ερώτηση. Ποιος είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να μπορούμε να κάνουμε άμεση φόρτιση? Και η απάντηση είναι η πολύ καλή αρχική σταθερότητα. Και πώς μπορούμε να έχουμε καλή αρχική σταθερότητα? Και η απάντηση είναι η καλή αρχική σταθερότητα την αποκτούμε με να υποπαρασκευάζουμε το φρεάτιο και να μεταχειριζόμαστε ριζόμορφα κονικά εμφυτεύματα, τα οποία όπως τοποθετούνται αυξάνουν και τη σταθερότητα λόγω
της του γεωμετρικού σχήματος που έχουν. Λοιπόν, είπαμε, ριζόμαστε αμφιτεύματα και υποπαρασκευάζουμε. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές συνάδελφοι, αν βάλω ένα εμφύτευμα 4 χιλιοστών διάμετρο, ποια είναι η τελική φρέζα που πρέπει να τροχίσω, και η απάντηση είναι δεν μπορώ να σας πω. Εξαρτάται στο στούν, αν είναι πολύ σκληρό στούν, αν είναι πολύ μαλακό. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βάλω ένα εμφύτευμα 4 χιλιοστών, αλλά να παρασκευάσω μόνο 325. Γιατί είναι πολύ μαλακό και με αυτόν τον τρόπο, με την υποπαρασκευή, θα μπορώ να έχω καλή αρχική σταθερότητα. Και εννοείται ότι μετράμε την αρχική σταθερότητα με κάποιο εργαλείο. Εγώ προτιμώ να το μετράω με ένα ρομπόμετρο για να ξέρω ότι μπορεί να αντισταθεί στα 45 newton centimeter. Αυτό με ευχαριστεί και τότε μπορώ να πω θα το φορτίσουμε αμέσως. Η πολύ αρχική σταθερότητα είναι κακό, μήπως δημιουργεί νέκρωση του οστούν, όπως πιστεύαμε παλιά, και η απάντηση είναι όχι. Υπάρχουν καλές έρευνες, οι οποίες δείχνουν ότι η μεγάλη αρχική σταθερότητα δεν είναι κακό. Το αντίθετο, οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη αρχική σταθερότητα δημιουργεί μεγαλύτερο BIC, bone to implant contact. Εκείνο που μπορεί να συμβεί βεβαίως με υπερβολικές ροπές όταν τοποθετούμε το εμφύτευμα είναι ή να σπάμε τα εργαλεία μας ή χειρότερα να έχουμε κάταγμα της γνάτου όπως αυτό το ημιτελής κάταγμα, το οποίο παρόλα το ημιτελής κάταγμα υπήρχε καλή σταθερότητα λόγω το κάτω φλοιώδη σωστού της γνάτου που μας έδωσε τη σταθερότητα. Ή χειρότερα από αυτό μπορεί να έχουμε ολυλικό κάταγμα όπως έχουμε σε αυτό το περιστατικό εδώ και κάναμε κάποια κινητοποίηση, περιμέναμε 6 μήνες και μετά βάλαμε, τοποθετήσαμε τα εμφυτεύματα και εδώ έχουμε 10 χρόνια αργότερα με καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, η καλή αρχική σταθερότητα και μεγάλες ροφές είναι καλό αρκεί να μην δημιουργούμε κατάγματα. Αρχές, χειρουργικές αρχές. Λέμε ότι θα αποφεύγουμε τα μοσχεύματα. Δεύτερο, θα κάνουμε ατραυματικές εξαγωγές και όπου χρειάζεται θα κάνουμε το λεγόμενο drill through the tooth technique, δηλαδή θα τροχίζουμε, θα κάνουμε την παρασκευή μας μέσα στο δόντι, θα σας το δείξω σε λίγο, και μετά θα κάνουμε την εξαγωγή και κάνουμε ή μικρούς κρεμνούς ή punch technique ή flappers, όσο γίνεται. Λοιπόν, αποφυγή μοσχευμάτων. Γιατί θέλουμε να αποφεύγουμε μοσχεύματα? Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, αν αποφεύγουμε μοσχεύματα μειώνουμε επιπλοκές, μειώνουμε νοσηρότητα του ασθενούς, μειώνουμε χρόνο θεραπεία και αυξάνουμε τη δεκτότητα του ασθενούς για το σχέδιο θεραπείας. Και πώς μπορούμε να αποφεύγουμε μοσχεύματα? Με δύο τρόπους. Να μεταχειριζόμαστε το λεγόμενο native bone, το υπάρχουσα οστούν, με γονιώδη εμφυτεύματα ή με φαρδιά κοντά εμφυτεύματα. Μια γρήγορη εικόνα, τι είναι τα γονιώδη εμφυτεύματα και τα φαρδιά εμφυτεύματα και πού μπορούμε να τα μεταχειριστούμε σε ένα περιστατικό, να αποφεύγουμε ιχμόρια και να τα τοποθετούμε εκεί που υπάρχει οστούν. Λοιπόν, για να δούμε λίγο παραπάνω τα γονιώδη εμφυτεύματα. Τα γονιώδη εμφυτεύματα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι ένα extension του ζυγωματικού εμφυτεύματος, του concept του ζυγωματικού εμφυτεύματος, το οποίο ο καθηγητής Professor P.I. Brownemar μας έδειξε γύρω στο 1995, πριν 20 χρόνια. Εδώ έχουμε ένα ζυγωματικό εμφύτευμα με 55 μοίρες γωνία και με το ίδιο concept μπορεί να έχουμε εμφυτεύματα με 12, 24 ή 36 μοίρες, τα οποία θα τα τοποθετήσουμε σε υπάρχον οστούν για να αποφύγουμε μοσχεύματα. Ερώτηση, αυτά τα γονιώδη επιτεύγματα δεν δημιουργούν πρόβλημα? Υπάρχει τεκμηρίωση όσο αφορά αλλίωση οστούν, τάσεις, stress, strain, bone loss κτλ. Και υπάρχουν αρκετές έρευνες. Η πρώτη πολύ καλή έρευνα βγήκε πριν 16 χρόνια στο JOMI το 2000, όπου ήταν και ο Bo Runget, original biomechanical engineer του Brannemar, οι οποίοι
δείξανε ότι αν βάλουν επιτεύγματα υπογονή από τη μια πλευρά και με το συμβατό τρόπο χωρίς γωνία από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε καμία διαφορά στην επιτυχία των επιτευγμάτων μεταξύ τη μία ή την άλλη πλευρά. Και στην άνω γνάθο και στην κάτω γνάθο. Επίσης, αργότερα με την εξέλιξη του 3D Finite Element Analysis, δεν υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που δείχνουν ότι τα γωνιώδη επιτεύγματα δεν παραστρεσάρουν ή κάνουν overload το σκούμα. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα γωνιώδη, τώρα πάμε στα φαρδιά επιτεύγματα. Τα φαρδιά επιτεύγματα εμφανιστήκαν γύρω στο 1992, επειδή πριν από το 1992 υπήρχε μόνο το στάνταρ 4 χιλιοστών επιτευγμάτων και στις οπίσθιο περιοχές είδαμε ότι υπάρχει μέχρι και 14% κατάγματα αυτών των επιτευγμάτων σε γομφίους, στη χειρότερη περίπτωση, και στην καλύτερη περίπτωση ξεβιδώνανε οι προσθετικές εργασίες ή σπάγανε οι βίνες. Και γι' αυτό το λόγο, και αν δεν κάνω λάθος, η 3A ήταν η πρώτη εταιρεία στην Αμερική που μας παρουσίασε τα φαρδιά επιτεύγματα των 5 χιλιοστών και μετά συνεχίσανε και οι άλλες εταιρείες. Αλλά δυστυχώς είχαν μια αποτυχία των 20% αυτά τα φαρδιά επιτεύγματα. Και ο λόγος ήταν επειδή ήταν smooth surface και όσο πιο φαρδί έβγαινε το επίτευγμα χωρίς να το ξέρουν, ήταν πιο smooth. Γιατί οι μηχανές που τα βγάζανε, ο τόρνος, επειδή το έβγαζε πιο φαρδί το επίτευγμα, χωρίς να το ξέρουν, τα έβγαζε και πιο λεία. Και αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά τα επιτεύγματα πήγανε 20% τα φαρδιά επιτεύγματα. Μετά βγήκανε τα αντροπημένα επιτεύγματα, που ήταν και κονικά, και η αποτυχία έπεσε στα 5%, το οποίο ήταν πολύ καλό, ότι από 20 πήγαμε στα 5. Μετά ξανά αρχίσαμε να μετεχνιζόμαστε τα φαρδιά επιτεύγματα και πολύ πρόσφατα, δηλαδή από το 2010, παρουσιαστήκαν τα extra wide, molar specific, δηλαδή ειδικά για γομφίους, για άμεση τοποθέτηση σε εξαρτητικά φατνία γομφίων. Βγήκαν τα max επιτεύγματα, τα οποία έχουν την αδροπημένη επιφάνεια, έχουν ένα πολύ επιθετικό taper, κάνουν αυτόματα platform switch και πολύ ωραία βλέπουμε τώρα ότι η επιτυχία έχει αυξηθεί και η αποτυχία έχει μειωθεί στα 2%. Γιατί χρειαζόμαστε ένα τόσο εξειδικευμένο επίτευγμα για γορφείο? Λόγω της ανατομίας που μας δίνει ένα εξαρτητικό φατνείο με τρεις ή και καμιά φορά περισσότερες ρίζες. Αν κοιτάξουμε στη διάμετρο ενός γομφίου, βλέπουμε ότι είναι περίπου 10 επί 10 χιλιοστά. Και γι' αυτό ο μέντορας μου, ο Dr. Andrew Ackerman, προσθετολόγος, ο οποίος μου έμαθε τα περισσότερα για επιτεύγματα, έκανε design αυτό το επίτευγμα για το οποίο πήρε το Academy of Oceanographic Award το 2008 για innovation στα επιτεύγματα, το οποίο βγαίνει και σε διάφορα connections, εσωτερικά και εξωτερικά, και μπορούμε να αποφύγουμε τα μοσχεύματα. Η δεύτερη αρχή που θέλω να συζητήσω είναι η ατραυματική εξαγωγή ή το drill through the tooth technique. Ο πρώτος και ο βασικός κανόνας όταν έχουμε να κάνουμε με γομφείο είναι δεν προσπαθούμε να κάνουμε μία κανονική εξαγωγή όταν έχουμε σχέδιο να βάλουμε και το επίτευγμα την ίδια στιγμή, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό. Και σε αυτές, επειδή μπορεί να συμβεί αυτό και θέλουμε να το αποφύγουμε, γιατί αν συμβεί αυτό δεν μπορούμε να βάλουμε επίτευγμα και τότε μιλάμε για μεμβράνες και μοσχεύματα, η τεχνική που μεταχειριζόμαστε πάντα όταν κάνουμε εξαγωγή γομφίου είναι αφαιρούμε τη μύλη του δοντιού. Και αφόσον έχουμε αφαιρέσει τη μύλη του δοντιού και στη δική μου ηλικία με βοήθεια λούπες, φώτα και κάποια κοπτικά εργαλεία,
ξεχωρίζουμε τις ρίζες και αφαιρούμε τις ρίζες όσο πιο λίγο τραυματικά. Και ένας πολύ σημαντικός κανόνας σε αυτά τα φαρδιά επιτεύγματα είναι το 2x2 rule. Δηλαδή, θα είμαστε 2 χιλιοστά πιο βαθιά από το παριακό πέταλο σε περίπτωση άμεση τοποθέτηση όταν κάνουμε την εξαγωγή και θα είμαστε και 2 χιλιοστά πιο μακριά από το παριακό πέταλο για να μην έχουμε φύζηση αργότερα και φαίνονται τα σπυρώματα του εμφυτεύματος. Κάπως έτσι. Μετά από κανένα 2 χρόνια που βάζαμε αυτά τα εμφυτεύματα, καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτή τη τεχνική. Όταν πηγαίναμε να τροχίσουμε εδώ, κάπου περίπου στη μέση, η φρέζα χοροπηδούσε και έφευγε από τη θέση που θέλαμε και αν συνεχίζαμε να τροχίζουμε, συνήθως χαλάγαμε το φρεάτιο και δεν τροχίζαμε σωστά και βρήκαμε ότι έχουμε την ευκαιρία να μεταχειριστούμε το ίδιο δόντι, αφόσον έχουμε αφαιρέσει τη μύλη, σαν μια ωραία πλατφόρμα σταθερή και σαν οδηγό να τροχίσουμε μέσα στη μέση του δοντιού και αφόσον έχουμε τροχίσει, είναι πολύ εύκολα να ξεχωρίσουμε τις ρίζες και έχουμε μια μεγάλη τρύπα στη μέση του δοντιού και πέφτουν οι ρίζες με ένα μοχλό και γίνεται και εξαγωγή πιο εύκολα, ειδικά όταν είναι απονευρωμένο το δόντι. Και μετά τοποθετούμε το εμφύτευμα. Το λεγόμενο drill through the tooth technique. Όπως εδώ. Να δείξω μερικά περιστατικά που έχουν αντιμετωπιστεί με αυτό το πρωτόκαλλο και βλέπουμε μετά από 2 χρόνια, επειδή μπήκε αμέσως στο εμφύτευμα, δεν δώσαμε ευκαιρία στο ιχμόριο να κάνει να αυξηθεί, να κάνει pneumatize και έχουμε ένα ωραίο σταθερό αποτέλεσμα. Και στην ανογνάθο και στην κάτω ανάθο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το περιστατικό όπου χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του 46, τοποθετήθηκε την ίδια μέρα και το εμφύτευμα με πολύ καλή σταθερότητα και το δόντι και 1 χρόνο αργότερα και εδώ έχουμε 3 χρόνια αργότερα. Έχουμε ένα πιο, θα το έλεγα, εκτεταμένο περιστατικό που έχουμε και μια σημαντική αλλίωση στην εγγύς ρίζα και πιο μικρή στην άπο ρίζα. Αφαιρούμε τη μύλη όπως είπαμε, εδώ έχουμε αφαιρέσει τη μύλη, κάνουμε drill through the tooth, ξεχωρίζουμε τις ρίζες με μια φρέζα τύπου 702-703 που αφαιρούμε φρονιμίτες. Με ένα μοχλό βγαίνουν οι ρίζες πολύ εύκολα. Κάνουμε μια καλή απόκσιση και αφαιρούμε το ακρορυζικό κοκκίωμα. Τελειώνουμε την παρασκευή μας. Τοποθετούμε το εμφύτευμα, αυτό το Max Extra Wide εμφύτευμα, με καλή αρχική σταθερότητα. Παίρνουμε το αποτύπωμα την ίδια στιγμή, στο ίδιο ραντεβού και εδώ έχουμε την ίδια μέρα το αποτέλεσμα. Κάνουμε και post-op scan για follow-up και βλέπουμε ένα πολύ ωραίο και σταθερό αποτέλεσμα. Εννοείται υπήρχε πάρα πολύ καλή σταθερότητα. Αυτό θα το τονίζουμε γιατί αυτό λένε και οι έρευνες και του Εσποζίτο από τη μια πλευρά και του Γκαλούτσι από τη πλευρά της Βοστόνης, ότι αρκεί να έχουμε καλή αρχική σταθερότητα, δεν έχει διαφορά το time loading protocol. Και αυτό που δείχνει αυτή η εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει αντικατάσταση για το σωστό εργαλείο για τη σωστή δουλειά. Δηλαδή αυτό εδώ που το έβαλα εγώ το 1992 είναι λάθος, αυτό εδώ είναι σωστό. By the way, αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν μια κοπέλα 18 χρονών η οποία είχε χάσει ένα γοφείο. Έβαλα αυτό το εμφύτευμα και θυμάμαι πολύ καλά, ήρθε πίσω μετά από 18 μήνες και είχε σπάσει το εμφύτευμα. Το αφαίρεσα. Okay. Μετά πάμε για μικρούς κρυμνούς ή punch technique όπου γίνεται. Δεν είναι πάντα φυκτό. Αλλά όπου γίνεται, π.χ. σε αυτό το περιστατικό όπου έχει πολύ ωραία προσπεθικό ταούλα
κεφαλιά κρολοφία, έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε punch technique και να μην κάνουμε κρεμνούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε, είναι μην μείνουμε χωρίς προσπεθικό ταούλα. Καλύτερα να ανοίξουμε κρυμνό και να μην αφαιρέσουμε πολύτιμα προσπεθικό ταούλα. Και εδώ στην κάτω γνάδα δείχνουμε ότι κάναμε κάποιες εξαγωγές και τοποθετήσαμε τα επιτεύγματα χωρίς κρυμνό. Αυτή η τεχνική ισχύει για κάποιον που έχει την εμπειρία και δεν την προτείνουμε για κάποιον που μόλις έχει αρχίσει να τοποθετεί εμφυτεύματα. Ένα άλλο περιστατικό που πάλι με ή μικρούς κρυμνούς ή σχεδόν με καθόλου κρυμνούς τοποθετούμε αυτά τα εμφυτεύματα. Και με αυτή την τεχνική 10 μέρες αργότερα βλέπουμε πάρα πολύ καλή επούλωση γιατί έχουμε διαχειριστεί τους μαλακούς ιστούς πάρα πολύ προσεκτικά. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο στατικό της στεγής μας, που είναι οι κοκλειωτές επιχειρηματικές εργασίες. Γιατί τις προτιμάμε, και τα κλινικά αλλά και τα εργαστηριακά στάδια είναι πολύ πιο γρήγορα. Υπάρχει απλότητα, προβλεψιμότητα. Όταν έχετε μια εργασία να τη βάλετε στο στόμα και είναι κοκλειωτή, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να τη βάλετε και να την αφαιρέσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να κάνετε τις ρυθμίσεις ή μετά από ένα-δύο μήνες, ένα χρόνο, αν θέλετε να ρυθμίσετε κάτι, αν θέλετε να έχει σπάσει και να τη βγάλετε να τη διορθώσετε. Ενώ αν συγκολούμενη δεν μπορεί να το κάνετε τόσο εύκολα. Δεν έχετε να ασχοληθείτε με γωνία, που ειδικά σε αυτά τα περιστατικά που είναι με άμεση φόρτιση, αν σας ξεφύγει η γωνία και πει μέσα στους μαλακούς ιστούς, έχετε σοβαρά προβλήματα και πρέπει να την βγάλετε. Ακόμα και η Διακάδημη όπως εντυπωσιάζει στην Αμερική, που δίνει 10 συμβουλές στους αναγνώστες στα μέλη της τι να κάνουν, λέει στην πρώτη συμβουλή να χρησιμοποιείτε κοκλειούμενες εργασίες όποτε είναι εφικτό. Και οι επόμενες 9 συμβουλές είναι τι να κάνετε ώστε να αποφύγετε να έχετε προβλήματα και να χρησιμοποιείτε συγκολούμενες εργασίες. Μεγάλες εταιρείες όπως η Nobel Biocare λέει ότι η γωνία ανήκει στο παρελθόν και να διαφημίζει αυτό το πράγμα. Επίσης, η ανταπόκριση των μαλακών ιστών γύρω από τις κοκλειούμενες επιχειρηματικές εργασίες είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις κολλούμενες εργασίες, όπως υπάρχει και άρθρο από τον Dr. Weber στη Βοστόνη, η οποία το δείχνει αυτό το πράγμα. Ας πάρουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα περιστατικό που όλα τα επάνω δόντια λόγω ενός ατυχήματος σπάσανε, θα γίνουν εξαγωγές, θα τοποθετηθούν 3 εμφυτεύματα και θα τοποθετήσουμε πάνω μια κοκλειούμενη επιχειρηματική εργασία και μπορέσαμε να το πετύχουμε να είναι κοκλειούμενη διότι βάλαμε επιτέματα 12 μηνών. Η προσθετική εργασία μπαίνει μέσα στο στόμα μία εβδομάδα μετά τα χειρουργία και παρατηρήστε εδώ πέρα πόσοι μαλακοί ιστοί είναι ανώριμοι ακόμα, τα επίπεδα οστών πολύ καλά. Θα δούμε τώρα σε 18 μήνες οι ιστοί γίνονται ακόμα καλύτεροι. Στους 30 μήνες τα ούλα είναι ακόμα καλύτερα και θα δείτε τώρα μετά από 6 χρόνια τα επίπεδα οστών. Δες και αυτά τα επιτέματα έχουν τοποθετηθεί εχθές. Επόμενο στατικό, η παθητική ένταση της εργασίας. Υπάρχει κάποιο δημοσίευμα από το Group της Θεσσαλονίκης και του Tufts University, το οποίο λέει ότι είναι αδύνατο να κατασκευαστεί μια κοκλειωτή επιφυτευτική εργασία που είναι χυτή και να έχει απόλυτη εφαρμογή παθητική πάνω σε επιτέματα. Και αυτό είναι διότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής της υπάρχουν μικρές τρισδιάστατες στρεβλώσεις οι οποίες ενσωματώνονται στην κατασκευή της εργασίας. Οπότε στο τέλος, το άθροισμα αυτών των στρεβλώσεων δεν είναι ποτέ μηδέν. Οπότε όταν εσείς πάτε να βάλετε την εργασία μέσα στο στόμα, αυτό που θα δείτε είναι ότι θα υπάρχει κάποιο κενό. Ή όπως σε αυτό ήταν το περιστατικό, υπάρχει άλλο ένα κενό εδώ πέρα πίσω. Και καμιά φορά δεν είναι δίκιο, γιατί μπορεί να έχετε κάνει πρόβα μεταλλικού σκελετού και να ήταν όλα καλά, και τώρα που κάνατε την όψη της πορσελάνης, επειδή όταν γίνεται αυτό δημιουργούνται στρες πάνω στο σκελετό, και ειδικά αν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο κράμα το οποίο είναι μαλακό, να έχετε αυτό το πρόβλημα. Και το θέμα είναι τι κάνει τώρα ο τεχνίτης. Εδώ πέρα πρέπει είτε να το κόψει να κάνει post shoulder, ή πρέπει να το γκρεμίσει όλο και να ξανακάνει από την αρχή. Ας δούμε εδώ ένα περιστατικό, 2002, παλιό, τότε χρησιμοποιήσαμε πλαστικά UCLA abutments, το οποίο σημαίνει ότι η επιφάνεια έδρασης είναι η επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το εμφύτευμα, αποτελείται από χυτεύσιμο υλικό, από κράμα που εμείς κάναμε χυτήρι. Τοποθετείται μέσα στο στόμα, ένα καλό αποτέλεσμα, ένα λογικό αποτέλεσμα. 5 χρόνια αργότερα, η ασθενής έρχεται στο γιατρό και παραπονείται ότι υπάρχει φλεγμονή στο εμφύτευμα νούμερο 12. Τώρα κάναμε ψηφιακές ακτογραφίες, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικρό κενό εκεί πέρα και επειδή είναι κοκλειούμενη η εργασία, μπορούμε να την βγάλουμε μέσα από το στόμα. Υπήρχε ένα μεγάλο σιγούλα εκεί πέρα. Μυρίζει αφάνταστα, η ασθενής δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι υπήρχε στο στόμα της, δεν θέλει να το ξαναβάλει στο στόμα της αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρα βλέπουμε στην επιφάνεια δράσεως ότι υπάρχουν τροφές, μικρόβια, μυρίζει και παρατηρήστε επίσης την ποιότητα της επιφάνειας έδρασης. Είναι γεμάτη με πόρους. Ίσως και αυτό να είναι πολύ σημαντικό.
Στο επόμενο αισθητικό έχουμε μια καλή ακτινογραφία, δεν υπάρχει κενό, αλλά πάλι υπάρχει φλεγμονή. Επειδή είναι κοκκιλούμενη εργασία, τη βγάζουμε, πάλι η ίδια μυρωδιά και τα ίδια ευρήματα. Ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής εδώ πέρα? Η επιφάνεια εδράσεως, η οποία είναι γεμάτη με πόρους. Ίσως λοιπόν αυτοί οι πόροι είναι το καλύτερο σπίτι για τα μικρόβια, τα οποία θα προκαλέσουν φλεγμονή εδώ. Για τον λόγο του αληθές, έχουμε αυτό το περιστατικό εδώ πέρα, που είναι μια μονήρη στεφάνη, η οποία δεν γίνεται να μην έχει πρακτική ένδραση πάνω στο εμφύτευμα. Άρα, για ποιο λόγο έχουμε φλεγμονή εδώ? Διότι η επιφάνεια εδράσεως που έχει γίνει από πλαστικό UCLA abutment δεν είναι καλή, έχει πόρους που μαζεύει μικρόβια. Οπότε, όταν κάνετε κοκκιλωτές εργασίες, πρέπει η επιφάνεια έδραση να έχει παθητική εφαρμογή πάνω στο εμφύτευμα, να μην υπάρχει κενό, το gap που λέμε, αλλά πρέπει επίσης η επιφάνεια δράσεως να μην είναι χυτή. Πρέπει να είναι φτιαγμένη από ένα υλικό το οποίο να είναι κομμένο από milling machine, ώστε να υπάρχει τέλεια εφαρμογή και να υπάρχει στεγανότητα, να υπάρχει μια σπίδα κατά των μικροβίων τα οποία μπορούν να μπουν εκεί πέρα μέσα. Και αν δεν έχετε μικρόβια, θα έχετε αποτελέσματα σαν γι' αυτό. Αν έχετε μικρόβια, θα υπάρχει τη φλεγμονή, η οποία αυτή η φλεγμονή θα προχωρήσει από τα ούλα στο κόκαλο και θα χάσει το κόκαλο το επίτευγμά σα. Πώς μπορεί να το πετύχετε αυτό? Με τα λεγόμενα passive abutment, είναι του κυλίνδρου πρακτική εδράσεως. Πρόκειται για κάποιου κυλίνδρου, τα οποία είναι κομμένα από μηχανή, από milling machine, και παρεμβάλλονται μεταξύ τη εργασία σα και των εμφυτευμάτων. Μπορείτε να τα βρείτε σε επίπεδο ολοβωμάτων ή σε επίπεδο εμφυτευμάτων. Αυτά τα passive abutments δεν τα κολλάτε εσείς, δεν τα βάζετε εσείς στην εργασία. Έχει ο τεχνίτης, τα κολλάει ο τεχνίτης στην εργασία πριν την παράδοση. Χρησιμοποιεί σαν μήτρα το μοντέλο εργασίας των εμφυτευμάτων, τα κολλάει πριν την παράδοση, οπότε δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Απλά τοποθετείτε την εργασία μέσα στο στόμα. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο η επιφάνεια δράσεως, πόσο γυαλιστερή είναι, πόσο λεία είναι, που δεν αφήνει μικρόβια να φωλιάσουν εκεί πέρα. Για αυτούς υπάρχουν passive abutments, για αυτούς που δουλεύουν με σύνδεση εξωτερικού εξαγόνου ή με αυτούς που δουλεύουν με σύνδεση εσωτερικού εξαγόνου, όπως είναι το οκτάγωνο της Stroman ή το τριλογικό σύστημα της Nobel Biocare. Επόμενο συστατικό συνταγής μας είναι ότι πρέπει να δίνουμε στους ασθενείς μας καλές οδηγίες πνευματικής υγιεινής. Δεν πρέπει απλά να τους λέτε... Δεν πρέπει απλά να τους λέτε πώς να καθαρίζουν, αλλά πρέπει να τους δείχνετε. Πρέπει να πηγαίνετε με στο στόμα σε κάθε περιοχή και να σου το δείχνετε εσείς πώς να καθαρίζουν. Αν δεν το κάνετε αυτό, δεν το κάνουν ποτέ. Στα δικά μας χέρια δουλεύει πολύ καλά αυτό το νήμα εδώ πέρα, το οποίο μπορούμε και το χρησιμοποιούμε. Περνάει, έχει ένα θρέντερ πλαστικό, το οποίο το περνάμε ακριβώς σε κάθε μεσοδόντιο και περνάει πάνω από κάθε ενδιάμεσο. Καθαρίζει τόσο αποτελεσματικά. Εμείς από τότε που το χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα, έχει αλλάξει η λογική πώς φτιάχνουμε τα δόντια. Ποτέ δεν τα πιέζουμε πάρα πολύ πάνω στα ούλα, αφήνουμε πάντα χώρο να περάσει αυτό το νήμα και πάντα έχουμε τέλεια αποτελέσματα στη συστηματική υγιεινή των ασθενών. Τέλος, πρέπει να έχετε ένα καλό σύστημα επανεξέτασης. Οι ασθενείς σας μπορεί να είναι οι καλύτερες φίλοι, αλλά και το μεγαλύτερο σας πρόβλημα. Πρέπει να τους έχετε κοντά σας και να τους προσέχετε τι γίνεται. Οι περισσότεροι ασθενείς από εμάς πηγαίνουν σε περιοδολόγους όπου καθαρίζουν και πολλές φορές παρόλα αυτά βρίσκουμε μικρές ερεθισμούς γύρω από τα εμφυτεύματα. Επειδή χρησιμοποιούμε κοκκιλωτές εργασίες, μπορούμε να τις βγάζουμε. Και όταν τις βγάζουμε, βλέπουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε τριγία σε εκείνη την περιοχή. Εγώ για να ξεπηδώσω ένα τόξο χρειάζομαι περίπου 5 με 10 λεπτά μέσα στο στόμα του ασθενή. Το βγάζουμε έξω, καθαρίζουμε την τριγία η οποία ενδεχομένως είναι εκεί πέρα. Θέλουμε άλλα 5 με 10 λεπτά να τη βάλουμε την δουλειά μέσα στο στόμα και το πολύ 40 λεπτά ο ασθενής έχει τελειώσει. Ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία λοιπόν για SMDIT? Πρέπει να χρησιμοποιείτε ριζόμορφα εμφυτεύματα και πρέπει να χρησιμοποιείτε φαρδιά εμφυτεύματα. Διότι έτσι μπορείτε να πετύχετε καλύτερη αρχική σταθερότητα για να μπορούμε να κάνουμε άμεση φόρτιση. Πρέπει να χρησιμοποιείτε κοντά και στενά εμφυτεύματα για να μπαίνουν σε περιοχές όπου η ακολοφία είναι στενή ή κοντή για να αποφεύγετε τα αμοσχεύματα. Και πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα γωνιώδια εμφυτεύματα που έχουν τις 12, τις 24, τις 36 μοίρες ενσωματωμένες, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε υποκλειούμενες εργασίες. Όταν κάνετε υποκλειούμενες εργασίες, πρέπει η τρύπα να βγαίνει από την υπερόγεια πλευρά. Αλλά συνήθως όταν ο χειρουργός βάζει το εμφύτευμα, λόγω της κλίσης του οστού, βγαίνει το εμφύτευμα από την περιέργεια πλευρά. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να έρθει η τρύπα από την υπερόγεια πλευρά. Και αυτό μπορεί να το πετύχετε όταν χρησιμοποιείτε εμφυτεύματα τα οποία είναι 12 μοιρών, ή 24, ή 36. Βλέπετε, βγαίνει πιο παριακά το εμφύτευμα και μπορούμε και γυρίζουμε την πλατφόρμα πιο υπερόγεια. Αυτό που θα χρησιμοποιήσετε σε μονήρια εμφυτεύματα ή σε πιο περίπλοκες θεραπείες, όπως εδώ πέρα που έχουν χρησιμοποιηθεί εμφυτεύματα 12 μοιρών,
24 μοιρών και 36 μοιρών πίσω, που είναι ένα κλασικό περιστατικό που εδώ πέρα θα χρειαζόταν να κάνετε μισό συμμορίου για να μπορέσετε να έχετε δόντια πίσω. Επειδή λοιπόν χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα εξειδικευμένα εφυτεύματα, μπορούμε να κάνουμε άμεση φόρτιση και κοκλειωτές επιδυναμικές εργασίες για να έχουμε τις τρύπες σε τέτοιο σημείο, οι οποίες να μην παρεμβάλλονται με την αισθητική ή με τη λειτουργική της εργασίας μας. Ας δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι τα πρωτόκολλα τα οποία χρησιμοποιούμε στην κλινική μας. Για μονήρια εφυτεύματα χρειαζόμαστε μία επίσκεψη. Ο ασθενής έρχεται, τοποθετείται το εφύτευμα, περιμένει γύρω στις 4 ώρες και τοποθετούμε την μόνιμη ολοκεραμική εργασία μέσα στο στόμα. Πώς το κάνουμε αυτό? Χρησιμοποιούμε αυτούς τους πυρήνες ζυρκονίου, οι οποίοι είναι υποσύντερ, είναι ψημένοι και οι οποίοι διατίθονται σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με την προσθετική πλατφόρμα του εφυτεύματος που χρησιμοποιούμε από κάτω και με τον χώρο που υπάρχει ανάμεσα στα όμορα δόντια. Ο τεχνής λοιπόν διαλέγει το σωστό μέγεθος και το κόβει το ζυρκόνιο, είναι πολύ εύκολο, γύρω στα 20 λεπτά χρειάζεται, και πάνω σε αυτό χτίζει την πορσελάνη. Χρειάζεται γύρω στις 4 ώρες να το κάνει αυτό το πράγμα. Επίσης αυτοί οι πυρήνες, επειδή είναι post-ground, επειδή είναι τριμμένοι από κάτω, αυτό έχουν ψηθεί, έχουν μια τέλεια εφαρμογή των 4 μικρών πάνω στο εφύτευμα, που είναι πολύ καλύτερο από τα 20 μικρά που έχει ένα μιλ ζυρκόνιο. Και είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε πολύ καλή εφαρμογή για να έχουμε ασπίδα κάτω των μικροβίων. Και σε συνδυασμό με την καλή βιοσυμβατότητα που έχουν τα ζυρκόνια, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Έχουμε αυτό το περιστατικό, όπου το νούμερο 22 θα φύγει για δοντικούς λόγους, θα μπει ένα εμφύτευμα. Ο τεχνής θέλει 4 ώρες για να χτίσει αυτή την στεφάνη. Και εδώ πέρα βλέπετε 6 ώρες από τη στιγμή που μπήκε ο ασθενής μέσα στο γιατρείο μας, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποιον ο οποίος περίμενε 3, 4, 6 μήνες για να το βάλει. Ένα περιστατικό το οποίο είναι πιο δύσκολο. Το νούμερο 12 θα φύγει, μια εξαγωγή αδραματική όσο γίνεται πιο πολύ, ώστε να μην χαθεί το εναπομείναν κόκαλο. Ένα εφύτευμα 12 μοιρών τοποθετείται. Παίρνουμε αποτύπωμα εκείνη τη στιγμή με το δισκάριο ανοιχτού τύπου. Δοκιμάζουμε τον πυρήνα ζυρκονίου για να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο κόκαλο το οποίο παρεμβάλλεται. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε τώρα και όχι μετά, γιατί τώρα μπορείτε να μυδιασμένο ασθενή και μπορείτε να αφαιρέσετε ότι κόκαλο υπάρχει εκεί πέρα. Ο τεχνίτης θέλει 4 ώρες για να χτίσει αυτή την κοκλιούμενη εργασία, η οποία τοποθετείται μέσα στο στόμα του ασθενή. Και εδώ πέρα θα δείτε ένα χρόνο αργότερα πώς ξεκινήσαμε και πού έχουμε καταλήξει. Ένα σταθερό αποτέλεσμα. Τώρα σε πολλαπλά εμφυτεύματα. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τοποθετούμε τα εμφυτεύματα, μέσα σε 4 με 5 ώρες δίνουμε τα προσωρινά γλυκά δόντια στους ασθενείς και μέσα σε 5 με 7 μέρες δίνουμε τα μόνιμα ολοκεραμικά ή μεταλλοκεραμικά δόντια. Θα μου πείτε τώρα γιατί βιάζει, γιατί τα βάζει σε 15-20 μέρες. Θα σε αγαπήσει ο τεχνίτης, αν περιμένει τόσο καιρό. Αν κάνετε άμεση φόρτιση, πρέπει να ξέρετε αυτό το διάγραμμα. Κάθετα, στον κάθετο άξονα, είναι η σταθερότητα σε ποσοστιαίες μονάδες. Οριζόντια είναι ο χρόνος σε εβδομάδες. Όταν ο καθηγητής βάζει το εμφύτευμα, προσπαθεί να πιάσει την καλύτερη τεχνική σταθερότητα, primary primary stability 100%, η οποία σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός μειώνεται. Υπάρχει όμως η δευτερογενή σταθερότητα, secondary stability, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνει. Το άθροισμα αυτών των δύο σταθεροτήτων μας δίνει το total stability, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα μειώνεται. Όταν κάνετε άμεση φόρτιση, ποτέ δεν πρέπει να κάνετε τίποτα σε αυτόν τον χρόνο. Μετά τις 10 πρώτες ημέρες και πριν το τέλος των 8 εβδομάδων, δεν αγγίζετε τα εφυτεύματά σας. Αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να εμποδίσετε την οσοενσωμάτωση. Γι' αυτόν τον λόγο, ό,τι κάνετε, το κάνετε τις πρώτες 10 μέρες ή μετά τις 8 πρώτες εβδομάδες. Κάνουμε απευθείας τα χειρουργεία? Φυσικά και όχι. Πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα πριν. Πρέπει να δείτε τα μαστικά επίπεδα, πρέπει να δείτε τη μέση γραμμή. Παραδείγματος χάρη σε αυτό το περιστατικό, όπου θα φύγουν όλα τα επάνω δόντια, η μέση γραμμή είναι εντελώς εκτός, το μαστικό επίπεδο είναι εντελώς εκτός. Αν ξεκινήσετε στο χειρουργείο σας, οι πιθανότητες είναι ότι τα προσωρινά που θα σας φέρει ο τεχνίτης θα φαίνονται έτσι. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κάνετε κάτι, να αλλάξετε το χαμόγελο σε αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ πιο ζυγισμένο χαμόγελο. Πώς το κάνετε αυτό? Εγώ θέλω 20 λεπτά για να το πετύχω αυτό. Τι κάνω? Παίρνω τη ρητίνη μου, προσθέτω λίγο ρητίνη σε εκείνη την πλευρά, παίρνω το διαμάντι μου, κόβω από την άλλη πλευρά, λίγο ρητίνη στη μέση ώστε να φτιάξω τη μέση γραμμή και ξαφνικά το στραβό χαμόγελο έχει γίνει ίσιο. Δεν είναι γερό, θα σπάσει, αλλά τουλάχιστον έχω κάτι να ξεκινήσω. Τώρα είμαι προσανατολισμένος. Αφού το κάνω αυτό το πράγμα, παίρνω αρχικά αποτυπώματα, καταγραφές και φτιάχνουμε έναν χειρουργικό νάρθηκα από σιλικόνη, από σιλικόνη δείξεως. Την βάζουμε μπροστά, την κόβουμε και τώρα ο κ. Νικολόπουλος μπορεί να αρχίσει να βάζει τα εφυτέματά του. Δεν βγάζουμε όλα τα δόντια και αρχίζουμε και βάζουμε εφυτέματα, βγάζουμε ένα-ένα τα δόντια. Με αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιώντας σαν οδηγό αυτή τη σιλικόνη,
μπορούμε και βλέπουμε ακριβώς πού θα μπει το κάθε φύτεμα και με τη γωνία. Όπου βγαίνει το κάθε φύτεμα, εκεί θα βγει και η προσωπική μου βίδα. Έτσι ξέρω ότι μπορώ να έχω μια εργασία η οποία είναι εγκογλειούμενη και δεν θα έχω προβλήματα με το που θα βγαίνουν αυτές οι βίδες. Χρησιμοποιούμε αυτό το laser Facebook. Εδώ δεν έχει πεθάνει ο ασθενής, σας το διαβεβαιώ. Απλά του πρέπει να κλείσει τα μάτια γιατί υπάρχουν δύο δεσμίδες laser και δεν θέλουμε να πούμε μέσα στο μάτι του. Το βάζουμε το Facebook μέσα στο στόμα του και μπορούμε πολύ εύκολα εδώ πέρα να καταγράψουμε, όπως θα δείτε σε λίγο, πού βρίσκεται η μέση γραμμή. Εδώ πέρα. Επίσης, με την άλλη δεσμίδα που είναι από την δίπλα πλευρά, μπορούμε να δούμε πού είναι το campus plane που θέλουμε να είναι παράλληλο με το μαστικό μας επίπεδο. Και έτσι όλα τα έχουμε υπό τον έλεγχό μας. Οπότε, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου παίρνουμε αποτυπώματα, παίρνουμε καταγραφές, παίρνουμε το laser που σας έδειξα πριν λίγο και στο τέλος του χειρουργείου δίνουμε στον τεχνίτη μας αποτυπώματα αρχικά, αποτυπώματα των αρχιτεκτωμάτων, καταγραφές, τα πάντα, το Facebook. Και τώρα ο τεχνίτης μπορεί να αρχίσει να κάνει τις αναρτήσεις, δεν θα πω σε διαδικασία πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι μια άλλη διάλεξη. Αρχίζει κάνει τις αναρτήσεις και αρχίζει και φτιάχνει τα προσωρινά. Για να φτιάξει τα προσωρινά ενός full mount χρειάζεται γύρω στις 6 ώρες. Μετά από 6 ώρες ο ασθενής περιμένει στο γιατρείο και του βάζουμε τα προσωρινά δόντια. Αυτά τα προσωρινά δόντια πρέπει να είναι τέλεια. Αν δεν είναι καλή μέση γραμμή, τη βελτιώνουμε. Αν τα μαστικά επίπεδα δεν είναι καλά, τα βελτιώνουμε. Κοιτάμε την ομιλία των ασθενών. Κοιτάμε την αισθητική. Κοιτάμε το δάκωμα του ασθενή. Ό,τι είναι, το ρυθμίσουμε τώρα εδώ, διότι εδώ είναι. Τώρα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Γιατί όπως είπαμε, σε μία εβδομάδα θα ετοιμαστούμε τα μόνιμα δόντια. Και τα μόνιμα δόντια θα φτιαχτούν μέσω βάση αυτών των προσωρινών δόντιων. Τοποθετούμε λοιπόν τα προσωρινά δόντια και κοιτάμε ότι όλα είναι καλά. Σε 7 ημέρες έχουμε τα μόνιμα δόντια τα οποία τοποθετούνται μέσα στο στόμα και είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα δόντια έχουν παθητική εφαρμογή. Αν δεν υπάρχουν παθητική εφαρμογή, καλύτερα να μην τα κάνουμε. Αν ακολουθήσετε αυτό το πρωτόκολλο, μπορείτε να ξεκινήσετε στην αρχή της εβδομάδας κάπως έτσι και την επόμενη εβδομάδα να έχετε τελειώσει ένα περιστατικό με πλήρη έρευνα. Ας δούμε τώρα μερικά περιστατικά. Λοιπόν, αρχινάμε με ένα μικρό περιστατικό όπου χρειάζεται να γίνει εξαγωγή του 14 και του 16. Όπως βλέπουμε εδώ στο 16 δεν έχουμε αρκετό του και σίγουρα πολύ και εγώ παλιά θα έκανα ανύψωση κορίου, αλλά υπάρχει μια άλλη λύση. Στο 14 βάζουμε ένα επίτημα χωρίς πρόβλημα και χωρίς γωνία, αλλά στο 16 μπορούμε με μια κλίση να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα ακριβώς μπροστά από το πρόσθετο τείχωμα του ηχμωρίου. Και αν δεν είμαστε σίγουροι που είμαστε, μπορούμε να βγάλουμε και μια κτηνογραφία. Συνήθως βγάζουμε μια οπισθοφανειακή, αλλά για λόγους presentation βγάλουμε μια πανοραμική. Και πού ξέρουμε πόσες μοίρες πρέπει να είναι αυτό το εμφύτευμα, θα είναι 12, 24 ή 36. Υπάρχουν αυτά τα direction indicators, αφού έχουμε κάνει το 2 mm drill, βάζουμε αυτό και αποφασίζουμε ποια κλίση είναι πιο κατάλληλη για αυτό το περιστατικό. Εδώ χρειαζόταν να μπει ένα εμφύτευμα με 24 μοίρες. Βλέπουμε ότι με 24 μοίρες μπορούμε να έχουμε σχεδόν παράλληλα τα εμφυτεύματα. Και έχουμε τοποθετήσει το εμφύτευμα ακριβώς μπροστά από το ηχμόριο και έχουμε αποφύγει ανύψωση ηχμόριου. Κοχλιούμενη εργασία και σε μια εβδομάδα έχει τελειώσει με τη μόνιμη εργασία. Ανάλαβε εσύ αυτό το περιστατικό. Έχω εδώ ένα ασθενή ο οποίο έχει πρόβλημα τα μπροστινά του δόντια και κυρίως αισθητικό το πρόβλημά του, και αυτό ήρθε σε εμάς και είπε: θέλω να φτιάξω το χαμόγελό μου. Σε ένα τέτοιο περιστατικό, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι παίρνουμε μέσω αποτυπώματα για να κάνουμε ένα κέρωμα. Και αυτό κάναμε. Το σχέδιο θεραπείας ήταν να αφαιρέσουμε τα μπροστινά τέσσερα δόντια, να βάλουμε δύο εμφυτεύματα. Στο κέρωμα φτιάξαμε έναν νάρθηκα από σιλικόνη. Αυτό που φτιάχνουμε στο στόμα το φτιάξαμε στο εργαστήριο. Την ώρα του χειρουργείου τοποθετήσαμε τον νάρθηκα μέσα στο στόμα, αφαιρέσαμε τα δόντια και βάσει αυτού του νάρθηκα ο Κώστας τοποθέτησε τα εμφυτεύματα. Αυτά είναι οι άξονες αποτύπωσης. Την ώρα μετά το τέλος του χειρουργείου θα δώσαμε στον ασθενή, στον τεχνίτη μας, τα αποτυπώματα, τις καταγραφές, όλα τα δόντια. Αυτά είναι τα προσωρινά μου 4 ώρες μετά το χειρουργείο. Και αυτή είναι η εργασία υποχλειωτή με πάση βαπάτου μας από κάτω, η οποία τοποθετήθηκε μέσα στο στόμα του ασθενή. Κάποιο ανάλογο περιστατικό. Συγγνώμη, αυτή είναι η τελική αρτογραφία. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι τελειώσαμε. Και κάποιο ανάλογο περιστατικό, λιγάκι πιο εκτεταμένο τώρα. Ο συγκεκριμένος ασθενής
πάλι είχε αισθητικό πρόβλημα. Ήρθε σε εμάς και είπε: κάντε μου ό,τι μπορείτε λιγότερο, αλλά διορθώστε μου όσο μπορείτε το αισθητικό. Το έχω 30 χρόνια και θέλω κάτι να βελτιώσω. Η λογική εδώ πέρα είναι ότι θα αφαιρέσουμε τα 8 προς την αδόντια, θα τοποθετήσουμε 4 εμφυτεύματα. Πάνω σε αυτά τα 4 εμφυτεύματα θα μπουν 10 δόντια, και αυτό το βρήκαμε μέσω του κερώματος που κάναμε. Κάτω θα αφαιρέσουμε τα 4 προς την τομείς του κεντρικού και του πλάγιου, διότι και αυτοί είχαν πετάξει έξω. Οπότε, αν βάζαμε τα πάνω δόντια πιο μέσα, τα κάτω δόντια πρέπει να γίνουν και αυτά. Και θα μπουν 2 εμφυτεύματα για 4 γέφυρα πάνω σε αυτά. Και θα βάλουμε και 3 θήκες από IMAX για να βελτιώσουμε τα δόντια τα οποία δίπλα ήταν οι μήλοι του, δεν ήταν καλή. Ξεκινήσαμε έτσι. Μετά το χειρουργείο φαινόντουσαν έτσι τα εμφυτεύματα όπως το είχαμε σχεδιάσει. Αυτό είναι μια εβδομάδα μετά το χειρουργείο, όπου χρειάστηκε να ληστεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα με τις παπύλες, με τις ζώδιες στυλές. Διότι αλλού υπήρχαν τα δόντια που είχε ο ασθενής και αλλού υπήρχαν τα δόντια που εμείς βάλαμε. Βάλαμε 2 δόντια παραπάνω. Έτσι ξεκινήσαμε και μία εβδομάδα μετά το χειρουργείο αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, το οποίο τώρα 2 μήνες είδαμε. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία νέα οδοντίατρος. Το κοπέλα αυτή είναι 24 ετών, μόλις έχει αποφοιτήσει σαν οδοντίατρος και δυστυχώς έχει ανοδοντία. Και το σχέδιο θεραπείας εδώ είναι να βγάλουμε όλα αυτά τα νεογυλά δόντια και κανένα δύο μόνιμα δόντια που υπάρχουν, να τοποθετήσουμε 6 επιτεύγματα στην κάθε κνάθο, να τις δώσουμε την ίδια μέρα προσωρινά ακίνητα δόντια, όπως βλέπουμε εδώ, και μετά από μία εβδομάδα, 7 μέρες αργότερα, οι μόνιμες, υποχλιούμενες, μεταλλοκεραμικές εργασίες. Ένα άλλο περιστατικό, καρκινοπαθής, 70 ετών, κυρία, η οποία έπαιρνε διφοσφονικά για 5 χρόνια, όχι IV, το στόμα. Δυστυχώς είχε μια κατάσταση που έπρεπε κάτι να κάνει. Όλο έβγαινε αυτή η γέφυρα, όλο της έπεφτε, πόναγε, είχε πρόβλημα. Συζητήσαμε μαζί της τα ρίσκα που υπάρχουν με τα διφοσφονικά. Κάναμε τις εξαγωγές όλων των δουλειών, βάλαμε 6 επιτεύγματα στην άνω γνάθο, 4 στην κάτω. Εδώ έχουμε 7 μέρες αργότερα με τις μόνιμες εργασίες. Εδώ έχουμε ένα χρόνο αργότερα και το ενδιαφέρον είναι ότι βλέπετε ότι ενώ συνήθως έχουμε αλλίωση οστούν μέχρι το πρώτο σκληρώμα, σε αυτά τα περιστατικά που παίρνουν διφοσφονικά, πολλές φορές βλέπουμε δεν έχουμε αλλίωση και μάλλον αυτό συμβαίνει εξαιτίας τα διφοσφονικά που έχει πιο λίγο bone resorption. Τα περιστατικά που παίρνουν διφοσφονικά δεν έχουν το ίδιο μεταβολισμό στο στούν. Και εδώ την έχουμε σχεδόν 2 χρόνια πόστο. Ένα άλλο περιστατικό, το οποίο όπως βλέπουμε πρέπει να δουν όλα τα δόντια, βέβαια έχουμε κάτι τεράστιες αλλοιώσεις και εδώ περιμένουμε να έχουμε κάποιες μεγάλες εφυζήσεις και θα σας δείξουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αποφύγαμε το εκμόριο με ένα γονιώδη εμφύτευμα, αποφύγαμε τις περιοχές με τις μεγάλες αλλοιώσεις, άμεση φόρτιση με προσωρινά και μετά με μόνιμα. Και τι βλέπουμε μετά από 2 μήνες, πρέπει να μας εξηγήσεις πώς θα το φτιάξουμε αυτό τώρα, γιατί έχουμε μόνιμες εργασίες εδώ. Βλέπουμε ένα τεράστιο κενό και φυσικά θα αναρωτήσετε πώς το κλείνουμε αυτό το κενό. Πολύ απλά, μετά από 2 μήνες ξαναφέρουμε ένα καινούριο αποτύπωμα, αποτυπώνουμε τη θέση των μαλακών ιστών. Ή παίρνουμε καινούργιο αποτύπωμα ή βάζουμε από κάτω σιλικόνη και κάνουμε pick-up την εργασία που είναι μέσα στο στόμα. Είναι κοκκιούμενο και πολύ εύκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Φτιάχνουμε μια καινούργια μάσκα ούλων και στην καινούργια μάσκα ούλων ο τεχνίτης χτίζει καινούργια ούλα. Από πορσελάνη που είναι lower fusion, θα μου πείτε τώρα δεν θα σπάσει αυτή η πορσελάνη. Δεν σπάει. Κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ και 10 χρόνια, ποτέ μα ποτέ δεν έχει σπάσει αυτή η πορσελάνη που βρίσκεται από την κάτω πλευρά. Ο ασθενής δεν δαγκώνει εδώ πέρα.
όλες τις δυνάμεις είναι από πάνω. Αυτή η προσεγάνη μπορεί να είναι ανυποστήριχτη από μέταλλο, αλλά ποτέ δεν θα σπάσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και ελέγχουμε τις επιζήσεις, οι οποίες γίνονται στους 2 μήνες και ταιριάζουμε τις καινούργιες, τις παλιές εργασίες των 2 μηνών στην καινούργια κατάσταση των νου. Τοποθετείται μέσα στο στόχο και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό δεν χρειάζεται μπορεί να γίνει, δεν γίνεται μόνο σε μεγάλα περιστατικά. Έχουμε, ας πούμε, η φύση στον πλάγιο. Προσθέτουμε πορσελάνη και έχουμε πάλι αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ πάλι ένα περιστατικό που πρέπει να φύγουν όλα τα δόντια. Τοποθέτηση 6 άνω, 4 κάτω. Ένα άλλο περιστατικό το οποίο μας ήρθε με τεράστια προβλήματα κάποιων επιτευγμάτων με κατάγματα τύπου mini implants. Ο συγκεκριμένος ασθενής είναι μη ελεγχόμενος διαδυτικός. Το αφαιρέσαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα, βάλαμε 4 στην άνω και 4 στην κάτω γνάθο. Εδώ έχουμε τις μόνιμες εργασίες μετά από μια εβδομάδα, εδώ έχουμε 3 μήνες αργότερα. Πάλι ένα redo περιστατικό που ήρθε με κάποια επιτεύγματα με περιεμφυτευματίτιδα. Ανοίξαμε κάποιους μικρούς κρυμνούς, είδαμε το λόγο που είχε περιεμφυτευματίτιδα, αφαιρέσαμε τα επιτεύγματα αυτά, βάλαμε 5 στην άνω, 4 στην κάτω και οι μόνιμες εργασίες. Πάλι ένα redo περιστατικό και βλέπουμε όσο πάει ο καιρός πιο πολλά redo περιστατικά. Πάλι με κάποιες περιεμφυτευματίτιδες θα υπάρχουν εμφυτεύματα και προσθετικές εργασίες που δεν μπορεί να επαναληφθούν. Εξαγωγή όλων των δοντιών και των επιτευγμάτων, τοποθέτηση 6 στην κάθε γνάθο και οι μόνιμες εργασίες. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό θα σας δείξω πώς βγάζουμε τα επιτεύγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Εδώ πρέπει να βγουν αυτά τα επιτεύγματα και τα άνω δόντια. Βλέπουμε ότι έχουμε κάποιες αλλοιώσεις, ένα επίτευγμα που έχει κάταγμα. Τα επιτεύγματα θα βγάζουμε με implant removers, οι οποίες οι περισσότερες εταιρείες τώρα έχουν implant removers. Είναι μία βίδα που βιδώνει μέσα στο επίτευγμα, ανάποδα όμως. Και θα σας δείξω τώρα με ένα... Θα το κάνουμε skip το implant remover. Θα ήταν ενδιαφέρον να το δείξουμε αυτό. Είναι αυτό το περιστατικό, να πάω πίσω. Okay. Λοιπόν, πάτε να παίξει αυτό. Παίζει. Κάνω ένα κλικ. Το κάνω εγώ. Όχι. Οκ, δυστυχώς δεν παίζει το βίντεο που δείχνει πώς αφαιρούμε τα επιτεύγματα, αλλά τα αφαιρούμε με αυτή την βίδα, η οποία διδώνει μέσα στο επίτευγμα, αλλά ανάποδα, και αντέχει μέχρι 320 νιούτον. Μετά τα 320 νιούτον, σπάει η βίδα αυτή, το remover, και τότε πρέπει να βγάλει το επίτευγμα με κάποιο άλλο τρόπο. Αλλά συνήθως βγαίνουν τα περισσότερα επιτεύγματα με το implant remover, που είναι πολύ μη τραυματική. Εδώ έχουμε έναν ασθενή 94 ετών, ο οποίος έχει πολύ καλή υγεία, δυστυχώς τα δόντια του δεν πάνε καλά και δεν έχει και ούτε το κουράγιο ούτε το χρόνο να μπορεί να κάτσει για μεγάλες προσθετικές εργασίες. Αφαιρέσαμε όλα τα δόντια, βάλαμε τα επιτεύγματα, κάναμε άμεση φόρτιση την ίδια μέρα. Εδώ έχουμε μετά από μία εβδομάδα και αυτό είναι δυνατόν λόγω των οπλοστάσεων επιτεύγματων που είχαμε. Τα 12 μοίρες, τα κοντά επιτεύγματα, τα φαρδιά, τα λεπτά, τα στενά. Με όλα αυτά τα διάφορα εμφυτεύματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό και να ολοκληρώσουμε τη θεραπεία σε 7 μέρες. Και εδώ είναι ο ασθενής πολύ ευχαριστημένος και συνεχίζει με την υπόλοιπη ζωή. Ας δούμε λοιπόν τι υλικά χρησιμοποιούμε για αυτές τις εργασίες. Τα τελευταία χρόνια, στη δική πλειοψηφία των εγκαταστάσεων που κάνουμε, είναι μεταλλοκεραμικές. Και αν ο τεχνίτης είναι καλός και δημιουργία και τους χώρους, μπορεί να πετύχει καλή αισθητική. Ακόμα και αυτές οι άσχημες τρύπες εδώ πέρα, που είναι μέσα γεμάτες μέταλλο, μπορείς να τις κλείσεις πολύ αποτελεσματικά και αισθητικά, αν χρησιμοποιείς κάποιο πακ, κάποια ρητίνη που είναι αρκετά οπακ, και να μην φαίνονται καθόλου αυτές οι τρύπες. Αυτό που είναι πρόβλημα για εμάς, όπως θα δείτε σε αυτό το πλαστικό, το κλασικό All on 4, είναι ότι κάποιες φορές έρχονται ασθενείς πίσω και έχουν σπασμένη πορσελάνη, όπως είναι εδώ, ή όπως αυτό το περιστατικό που είναι πραγματικά ο εφιάλτης για εμάς.
Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε να έχουμε αυτά τα σπασίματα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε οπλιούμενες εργασίες, οι οποίες θα είναι από ζυρκόνιο. Θα είναι full contour ζυρκόνιο, αυτό σημαίνει όλες οι μαστικές αλλά και οι υπερόειες επιφάνειες θα είναι μόνο από ζυρκόνιο, δεν θα υπάρχει καθόλου πορσελάνη που θα μπορεί να σπάσει εκεί πέρα. Παριακά τα 6 προς την ανδόντια βάζουμε λίγη πορσελάνη για να μπορέσουμε να πετύχουμε λιγάκι καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και χρησιμοποιούμε passive vacuum γιατί δεν θέλουμε τη ζυρκονία να κουμπάει πάνω στο τιτάνιο το οποίο μπορεί να το τρύψει και να δημιουργήσει ερεθισμούς ή να γίνει titanium tattoo γύρω από τα εμφυτεύματα. Τι είναι λοιπόν το ζυρκόνιο? Το ζυρκόνιο, άμα πάτε στο πίνακα των στοιχείων, θα δει ότι είναι κάτω από το τιτάνιο. Είναι ένα μέταλλο λοιπόν. Αλλά είναι ένα μέταλλο το οποίο είναι λευκό και σε εμάς μας αρέσει το λευκό. Στους Ρωδιάτες αρέσει πάρα πολύ το λευκό. Δείτε σε εμάς τη μορφή αυτών των δίσκων και από αυτούς τους δίσκους, οι οποίοι είναι πολύ εύκολα να σπάσουν άμα τους ρίξεις κάτω, δεν μπορείς να κάνεις χιτήριο τα δόντια αυτά, αλλά πρέπει να τα σμιλεύσεις. Τα σμιλεύεις και μετά τα βάζεις σε κάποιον φούρνο, το sintering furnace, το οποίο δεν είναι σαν τον ίδιο με τις πορσελάνες, είναι ένας ερευνητικός φούρνος με πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία. Ανεβάζει θερμοκρασία και αφού ψηθούν, συμπυκνώνονται κατά 20-25% και βγαίνουν αυτά τα δόντια τα οποία είναι πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο γερά. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεται λεγόμενη CAD-CAM technology και το CAD σημαίνει computer aided design. Σχεδιάζει αυτά τα δόντια με το computer και το CAM είναι computer aided manufacturing, το οποίο σημαίνει ότι έτσι σμιλεύεις τα δόντια με τη βοήθεια computer και μηχανής. Τα στάδια του CAD-CAM είναι πολλά, δεν θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά έτσι ενδεικτικά, για να κάνεις ένα ολόκληρο τόξο, χρειάζεται γύρω στις 38 ώρες συνεχούς εργασίας. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτές τις 40 ώρες σε ένα μικρό βίντεο των 5 λεπτών το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θα δείτε ένα περιστατικό, όλα τα επάνω δόντια θα φερθούν και τα κάτω πίσω επίσης για ενδοτικούς και περιοδολικούς λόγους. Έρχεται λοιπόν ο ασθενής στο γιατρείο μας. Παίρνουμε όλες τις φωτογραφίες μας, τα αρχικά μας αποτυπώματα, τις καταγραφές, γίνεται το χειρουργείο. Αυτό είναι ακριβώς μετά το χειρουργείο που μπει τα εμφυτεύματα πάνω και εδώ πέρα κάτω. Περιμένει ο ασθενής 4 με 5 ώρες, βάζουμε τα προσωρινά δόντια μέσα στο στόμα, τα οποία τα προσωρινά τα ελέγχουμε όπως είπαμε πριν, να είναι ωραία, λειτουργικά, αισθητικά. Και αφού ο ασθενής είναι ευχαριστημένος, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, βάζουμε ξανά τα δόντια μέσα στο στόμα, τα δίνουμε στο τεχνίτη για να τα δουμπλάρει ή για να σκανάρει τα ίδια. Τα βλέπετε εδώ πέρα τα προσωρινά δόντια, τα έχει βάλει μέσα στο σκάνερ που έχει στο εργαστήριο, όπου αρχίζει να τα σκανάρει. Συνήθως κλείνει η πόρτα εδώ πέρα, εμείς την αφήσαμε ανοιχτή για να δείτε πώς γίνεται το σκανάρισμα. Και εδώ πέρα σκανάρουμε τα πάντα. Σκανάρουμε τα προσωρινά, σκανάρουμε το μοντέλο μας, σκανάρουμε καμιά φορά λόγω του ναυκροτήρα. Υπάρχουν σκάνες του 2-5 ώρες ναυκροτήρας μέσα. Αφού γίνει το σκανάρισμα, είναι η ώρα για να κάνουμε το design, το σχεδιασμό. Είναι ένα κέρωμα εδώ πέρα. Πρέπει να φοιτήσει για να κάνουμε ένα κέρωμα πέρα από 2-3 μέρες. Εδώ πρέπει να το κάνει μέσα σε 2-3 ώρες. Αν έχει βασικές γνώμες γνώσεις κομπιούτερ, μπορεί να κάνει ένα design εδώ πέρα. Είναι πολύ απλό. Έχεις ένα δόντι που δεν σ' αρέσει το φάρδος του, μπορεί να το αλλάξεις, δεν σ' αρέσει το ύψος του, μπορεί να το αλλάξεις πολύ εύκολα. Δεν σ' αρέσει ο κεντρικός άξονας του δοντιού, μπορεί να το γυρίσεις. Είναι πολύ απλό να γίνει εδώ πέρα. Το ύψος των κυμάτων, δεν σ' αρέσει το σημείο επαφής, μπορεί να το κάνεις λίγο πιο στενό εδώ πέρα, αμέσως. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να ελέγξεις πάρα πολλά. Μπορεί να ελέγξεις επίσης τον τύπο σύγκλησης που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη εργασία. Δεν μπορεί να κάνεις πολλές λεπτομέρειες, αλλά μπορείς να πεις, ας πούμε, το χάρη, εγώ θέλω να έχω κοινωνική προστασία, θέλω να έχω anterior guidance. Μπορείς να το ελέγξεις εδώ πέρα αυτό, ώστε να μην έχεις να το κάνεις την ώρα της τοποθέτησης ή να έχεις να κάνεις μικρότερες ρυθμίσεις την ώρα της τοποθέτησης. Παραδείγματος χάρη εδώ πέρα ελέγχουμε να έχουμε anterior guidance. Αν υπάρχει σε κάποιο σημείο πίσω κάποια παρεμβολή όπως εδώ πέρα, δίνουμε εντολή στο computer, βγάλε αυτή την παρεμβολή, έτσι ώστε όταν θα μπεις μετά στο στόμα μέσα, να έχεις πιο λίγα πράγματα να ρυθμίσεις. Αφού κάνεις το design, πρέπει τώρα αυτή την ψηφιακή εργασία να τη μεταφέρεις μέσα στο λεγόμενο ψηφιακό δίσκο. Και αυτό, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, λέγεται nesting αυτή η διαδικασία. Και αυτός είναι τώρα ο δίσκος που θα μπει μέσα στο μηχάνημα όπου θα γίνει το milling. Αυτός λοιπόν είναι ο δίσκος ζυρκονίας που είπαμε ότι είναι μαλακός ακόμα, σαν χυμολία, άμα πέσει κάτω θα σπάσει. Τον βάζουμε μέσα στο 5-axe milling machine, έχει 5 άξονες milling machine, όσο πιο πολύ ακρίβεια θέλεις, πρέπει να έχεις πιο πολλούς άξονες και άμα θέλεις να έχεις μια προκλειωτή εργασία full arch, πρέπει να έχεις 5-axe milling machine. Το βάζει ο τεχνίτης μέσα εδώ πέρα και τώρα το μηχάνημα θα αρχίσει με μια σειρά από φρέζες να κάνει το milling. Για να κάνει ένα κόψο, για να κόψει ένα τόξο, χρειάζεται γύρω στις 6 ώρες. Μπορεί να το κάνεις πιο γρήγορα, αλλά όταν το κάνεις πιο γρήγορα, χάνεις από ποιότητα. Οπότε τα εργαστήρια πρέπει να το κάνουν αρκετά γρήγορα ώστε να έχουν παραγωγικότητα, αλλά όχι τόσο γρήγορα ώστε να χάνουν από ποιότητα. Βλέπετε εδώ πέρα τις μαστικές επιφάνειες.
Μετά από 6 ώρες λοιπόν, τελειώνει το μίλι, έρχεται ο πονοτεχνίτης, το ξεκλειδώνει μέσα από το μηχανή. Και εδώ θέλει τώρα πολύ προσοχή, διότι αυτό έχει γίνει ακόμα πιο αδύνατο, δεν έχει ψηθεί ακόμα. Το επόμενο στάδιο είναι να κόψουμε τώρα, να βγάλουμε τα δόντια μέσα από τον δίσκο. Δεν το κόψουμε τελώς, θα αφήσουμε έναν κεντρικό κονέκτορα να υπάρχει για να δίνει λίγη στιβαρότητα στα δόντια αυτά, μέχρι να γίνει το ψήσιμο. Βλέπετε, κόβει τους κονέκτορες, τους μικρούς κονέκτορες και το βγάζει έξω. Αυτό είναι λευκό. Εμείς θέλουμε δόντια, παραδείγματος χάρη α2. Τα βάζουμε μέσα σε ένα υγρό το οποίο έχει χρώμα α2, έχει αρνητική πίεση εδώ πέρα, τα αφήνουμε μέσα και απορροφάει το χρώμα. Έτσι βρίσκουμε που βάζουμε το κεντρικό χρώμα των δοντιών. Και τώρα έρθει η ώρα να το ψήσουμε. Θα δείτε τώρα που θα πλησιάσει το πλάνο, γιατί αυτά τα δόντια έχουν και κάποια χρώματα επάνω. Κάνουν και λιγάκι external staining από σε αυτά τα δόντια, εξωτερική ο μακιγιάζ. Έτσι ώστε να δώσουμε λίγο καλύτερη αισθητική. Αυτό ο φούρνο, όπω είπαμε, δεν είναι σαν τη πορσελάνη, είναι διαφορετικό. Η ζυρκονία είναι πολύ κακό αγωγό θερμότητα. Γι' αυτόν τον λόγο τα πάντα πάνε πολύ σιγά. Για να ψήσετε ένα τόξο σαν και αυτά, σαν και αυτό, χρειάζεται γύρω στι 20 ώρες. Είναι γεγονός ότι έχουν βγει κάποια καινούργια μπλοκζυρκονίες που πάνε πολύ πιο γρήγορα, αλλά πάλι θέλει το χρόνο του. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και μετά κατεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Συνήθως οι τεχνίτες αυτό το κάνουν το βράδυ. Όταν κλείσουν, βάζουν το φούρνο να ψήνει. Τώρα εδώ πέρα μέσα τα δόντια θα ψηθούν και θα συρρυκνωθούν κατά 20-25%. Είναι τώρα έτοιμα να έξω, να έχουν ψηθεί. Βλέπετε έχουν αλλάξει λίγο χρώμα και είναι τώρα πολύ πιο γερά. Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε το κεντρικό κονέκτορα και εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντρόγωγο διαμάντι, πρέπει να το κάνετε πολύ σιγά και με πολύ νερό. Άμα το κάνετε με αντρόγωγο διαμάντι, μπορεί να δημιουργήσετε κράξη στη ζυρκονία. Είναι έτοιμη η ζυρκονία εδώ πέρα και τώρα ο τεχνίτης θα αρχίσει να βάζει την πορσελάνη μπροστά και να πετύχει λίγο καλύτερη αισθητική. Αυτή η πορσελάνη είναι διαφορετική και θέλει διαφορετικούς χρόνους όπτισης. Ένα περιστατικό εδώ πέρα, διαπητικός ασθενής, πολλά προβλήματα, θα ασχοληθούμε μόνο με τα 4 προστινά του δόντια, θα αφαιρεθούν και τα 4 προστινά δόντια γιατί θα μπουν 2 εμφυτεύματα, παρατηρήστε εδώ πέρα το πύρο που έβγαινε από το νούμερο 11. Δέστε πόσο λίγο κόκαλο υπήρχε σε αυτά τα δόντια, είχαν mobility 2-2+, μπήκανε τα 2 εμφυτεύματα, πήραμε αποτύπωμα την ώρα του χειρουργείου, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει 2 χρώματα υλικών. Το πορτοκαλί είναι πολύ σκληρό και το βάζουμε ανάμεσα στα εμφυτεύματα γιατί θέλουμε αυτά τα εμφυτεύματα να είναι πολύ σταθερά και να μην κουνιούνται καθόλου. Θέλουμε τρομερή ακρίβεια εδώ πέρα. Ενώ το μπλε υλικό είναι πολύ πιο μαλακό, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε το αποτύπωμα μέσα από το στόμα. Αν πέσαμε πορτοκαλί στα δόντια, θα έβγαινε ποτέ μέσα από το στόμα. Ή αν έβγαινε, θα μπορούσαμε ποτέ να βγάλουμε μετά το εκπαγείο του γύψου μέσα από το αποτύπωμα. Τα προσωρινά φτιάχνουμε μέσα σε 4 ώρες. Ο ασθενής ζήτησε να μην αλλάξουμε πολύ το πώς φαίνονται τα δόντια του. Κοχλιούμενη επιχειρηματική εργασία. Μέσα σε 4 ώρες τοποθετούνται στο στόμα του ασθενή, τα ελέγχουμε. Φεύγει ο ασθενής χαρούμενος για το σπίτι του. Και ο τεχνής έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει με τα μόνιμα τα δόντια, τα οποία είναι ολοκεραμικά, τα οποία είναι τελειωμένα 2 μέρες αργότερα, με passive apartment όπως είπαμε πριν. Κλασική ακτογραφική εικόνα της ζυρκονίας. Κοχλιούμενα. Χαρούμενος ασθενής, καλό αποτέλεσμα. Μάλλον καλό αποτέλεσμα, χαρούμενος ασθενής. 18 μήνες αργότερα, ένα σταθερό αποτέλεσμα. Ένα άλλο περιστατικό, θα ασχοληθούμε μόνο με την αριστερή πλευρά του ασθενή. Θα πούνε 3 εμφυτεύματα κάτω, 2 εμφυτεύματα πάνω. Αυτά τα δόντια είναι full contour. Ζυρκόνια, δεν υπάρχει καθόλου πορσελάνη πάνω σε αυτά. Βγήκαμε το μηχάνημα και απλά κολληθήκανε τα passive apartment από κάτω. Εδώ δεν έχουμε αισθητικά προβλήματα, δεν θέλουμε να βάλουμε πορσελάνη την περαιτέρω πλευρά, δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Το περιστατικό που είδαμε στο βίντεο πριν, βγήκαν όλα τα πάνω δόντια, όλα τα, κάτω δόντια, τα πίσω κάτω δόντια. Τα προσωρινά δόντια, εμφυτεύματα 24 ή 12 μήνων. 24 από τη μία, 12 από την άλλη. Οκ. Σε 7 ημέρες η εργασία. Μόνιμη, ολοκεραμική, με λίγο πορσελάνη στα 6 προς την αδόντια να πετύχουμε λίγο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο εύκολο να κλείσετε τις τρύπες με μια οποιοδήποτε ακριβική ρητίνη, γιατί δεν υπάρχει μέταλλο να καλύψετε. Ακτινογραφικά και πώς φαίνεται το πληρωτικό αποτέλεσμα. Το τελικό, ένα τελευταίο περιστατικό. Ένας Ιταλός πιλότος θα βγάλει όλα τα πάνω του δόντια για περιοδολικούς λόγους, θα αφήσει τα κάτω για πιο ύστερα. Εδώ πέρα πήραμε ένα αποτύπωμα ψηφιακό. Τα πιο πολλά συστήματα υπόσχονται ότι δεν μπορούν να σας υποσχεθούν ότι μπορεί να πάρετε ένα τόξο
full arts και να έχετε ένα αποτέλεσμα, ένα αποτύπωμα το οποίο είναι ακριβίας. Αυτό το σύστημα υποσχέθηκε ότι μπορεί να το κάνει βασίζεται στη φωτογράμμετρη. Υπάρχουν δύο κάμερες οι οποίες είναι σε μια σταθερή γωνία και παίρνουν φωτογραφίες αυτές τις σημαίες, οι οποίες τις βιδώνονται πάνω στα δέματά σας. Μας θύμισε κάτι αυτό. Δεν είναι ο ΙΤ, είπαμε, εν πάση περιπτώσει. Βιδώσαμε τις σημαίες πάνω στα επιτέματα, πήραμε τη φωτογραφία και μετά φτιάξαμε τα προσωρινά, τα οποία ναι, ταιριάζανε μια χαρά στο στόμα του ασθενή. Και μερικές ημέρες αργότερα τα μόνιμα δόντια, τα οποία είχαν λίγη προσελάνη προς την πλευρά. Ένα λογικό αποτέλεσμα για full contour zirconia με λίγη προσελάνη από μπροστά. Ας δούμε ποια είναι η γνώμη λοιπόν των ασθενών, η εμπειρία των ασθενών, η οποία έρχονται κλασικά στο same day στην κλινική μας, 23 εξαγωγές, πολλές εξαγωγές, πολλά επιτέματα σε μια μέρα, πολλά δόντια προσωρινά σε μια μέρα και σε μια εβδομάδα τελειώνουν. And how the teeth doing? How long has it been? And how did we do for you? Well, I'll tell you something. I saw the David Copperfield show in Las Vegas. And when I left the clinic here, somebody asked me about my experience. And I said, this is magic. This is like David Copperfield, really. Didn't feel at all that something major has happened in my mouth. 23 extractions on the same day. Till now, all my friends, they don't believe it. Nobody believes that. How many appointments did it take? Two. Okay. Plus two. Okay. Have you been doing well? Great, great. I'm using it now really as a business tool when I talk to my cat. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε βέβαια όλη την ομάδα μας, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται από ένα άτομο, γίνονται από πολλά άτομα μαζί και credit σε αυτούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.